ξέρει ο κόσμος. Εσείς την έχετε διαβάσει τη φωτογραφία, κύριε Τραγούπουλε. Και τι συμπέρασμα βγάλατε από τις καταθέσεις αυτών των τριών? Εγώ βλέπω ξαφνικά ένα άλλο μείζον θέμα για να δείτε ότι δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι αν υπάρχει καταγγελία που αφορά υπουργό, πρωθυπουργό, αμελητή, διαβιβάζεται στη Βουλή. Σωστά. Από τον Νοέμβριο του 2017 μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου του 2018 μνημονεύονται ονόματα πρωθυπουργών και υπουργών. Δεν έκανε καμία ενέργεια η κυρία Τουλουπάκη, όπως είχε εκ του συντάγματος υποχρέωση, να διαβιβάσει το φάκελο στη Βουλή. Όταν έγινε η μήνυση από τον κύριο Σαμαρά σε βάρος του κυρίου Τσίπρα, είδατε τι έγινε. Ορθώς ο εισαγγελέας δεν έκανε καμία αντικονομική ενέργεια, την αμελητή τη διαβίβασε στη Βουλή. Και εδώ αναρωτιέμαι. Όταν κάποιος τόσο μα παραβιάζει το Σύνταγμα, τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Πέπας, ο οποίος είναι διαμάντη, επαναλαμβάνω, σαν επιστήμονας και θεσμικά σωστός. Σέβεται δηλαδή το Σύνταγμα, το ερμηνεύει το Σύνταγμα όπως πρέπει. Δεν θα πρέπει να πει στα θεσμικά όργανα, όταν παραβιάζει μια εισαγγελέα, η κυρία Τουλουπάκη, τις προθεσμίες που λέει το Σύνταγμα, σε κορυφαίο άθρο της που αφορά την πολιτική ιστορία της χώρας, δεν θα πρέπει να έχει μια έρευνα να γίνει? Υπό γιατί ποιες το παραβίασε. Προϋποθέσεις, κύριε Δημητρακόπουλε, μπορεί να βγουν οι κουκούλες για...